Η σημερινή εκδήλωση λαμβάνει χώρα έναν μήνα περίπου μετά τις καταστροφικές πλημμύρες στη Θεσσαλία που κόστησαν σε ανθρώπινες ζωές και απώλεια λαϊκής περιουσίας. Μιας ακόμα φυσικής καταστροφής που έρχεται να προσθεθεί στην ερμαντοβαμένη λίστα των τελευταίων χρόνων. Ως εργαζόμενοι, δεν μπορούμε να ξεχάσουμε το σεισμό του 79 στη Θεσσαλονίκη με τους 49 νεκρούς, το σεισμό της Αθήνας το 81 με 20 νεκρούς, το σεισμό της Καλαμάτας το 86 με 35 νεκρούς, το σεισμό της Πάρνηθας το 99 με 143 νεκρούς, την πυρκαγιά του 2007 στη Ζαχάρα με 37 νεκρούς, τις πλημμύρες στη Δυτική Αττική το 2017 με 24 νεκρούς, την πυρκαγιά στο Μάτι το 2018 με 102 νεκρούς, τις πλημμύρες στη Χαλκιδική το 2019 με 7 νεκρούς. Άλλοτε από πυρκαγιές, άλλοτε από πλημμύρες, άλλοτε από σεισμούς, άλλοτε από βιομηχανικά ατυχήματα, η μια μεγάλη καταστροφή έρχεται να ακολουθεί την προηγούμενη και κάθε φορά η μόνιμη εποδός είναι πως πολιτικά υπεύθυνος για τους θανάτους και τις καταστροφές δεν υπάρχει. Ο ακραίος καιρός είναι ένα βολικότατο ιδεολόγημα για να συγκαλυφθεί η βαθύτερη αιτία για τη συστηματική υπονόμευση της πολιτικής προστασίας που δεν είναι άλλη από την υπηρέτηση των συμφερόντων των λίγων. Το κέρδος δεν αντέχει ούτε καν τις εκάστοτε νομοθετικές δικλείδες προστασίας που απαιτούνται για να υπάρχει ασφάλεια των εγκαταστάσεων, κατάλληλη χωροθέτησή τους, περιορισμός της λειτουργίας τους, τις επαρκείς αντιπλημμυρικές υποδομές, την αντισεισμική θωράκιση των κατασκευών στα αστικά κέντρα. Γι' αυτό και η όποια πολιτική προστασία υφίσταται στην καλύτερη περίπτωση αντιμετωπίζεται ως ένα κάποιο δευτερεύον πάρεργο με συνέπεια πάντα αθώα θύματα. Αφού λοιπόν αποκλείονται ουσιαστικά μέτρα προστασίας από τους κινδύνους, αποκλείεται και η επαρκής χρηματοδότηση κατάλληλων δομών, αποκλείεται και ολοκληρωμένος σχεδιασμός με στόχο τις συνολικές σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες. Τα αθώα θύματα από τις πλημμύρες, από τις πυρκαγιές, από τα ατυχήματα μεγάλης έκτασης δεν βαραίνουν γενικά και αφηρημένα τη φύση, το κακό μας το καιρό ή την τεχνολογία, βαραίνουν τις δικές τους επιλογές όσων κυβέρνησαν και κυβερνούν μέχρι σήμερα. Βαραίνουν το σύστημα που υποστηρίζουν, την επαναπληρωματοποίηση των πάντων, πρώτα και κύρια της ίδιας της ανθρώπινης ζωής. Γι' αυτό και η πολιτική τους προστασία είναι συστηματικά ένα αδιανό πουκάμισο, αφού μετρά πρώτα και κύρια τους ίδιους τους ανθρώπους σαν κόστος. Η υλοποίηση των σημερινών επιστημονικών και τεχνολογικών δυνατοτήτων για την πρόληψη και την προστασία από φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές μπορεί να διασφαλιστεί μόνο στο πλαίσιο μιας ανώτερης οργάνωσης της κοινωνίας, όπου σκοπός της ανάπτυξης θα είναι η ικανοποίηση των κοινωνικών αναγκών και όχι το καπιταλιστικό κέρδος. Η κατάρτιση της καπιταλιστικής ιδιοκτησίας στα συγκεντρωμένα μέσα παραγωγής, στη γη, στα βουνά, στα ποτάμια και στα δάση είναι ο άξονας που επιτρέπει το κεντρικό επιστημονικό σχεδιασμό της παραγωγής με τρόπο ώστε να ικανοποιούνται συνδυαστικά οι ανάγκες των εργαζομένων. Με έναν τρόπο που η καπιταλιστική σχέση αδυνατεί να πραγματοποιήσει. Η αλλαγή του σκοπού της παραγωγής και επιστημονικός κεντρικός σχεδιασμός της οικονομίας στο έδαφος της κοινωνικής ιδιοκτησίας των μέσων παραγωγής μπορεί να διασφαλίσει την ουσιαστική πρόληψη και τη χάραξη σχεδίων αντιμετώπισης που θα λαμβάνουν υπόψη το σύνολο των κινδύνων και την αλληλεπίδρασή τους, την ολοκληρωμένη εκπαίδευση των εργαζομένων και την ενημέρωση των κατοίκων, τον ουσιαστικό συντονισμό των αρμόδιων κρατικών φορέων, την αναγκαία επιστημονική έρευνα για την ουσιαστική μείωση της επικινδυνότητας. Στη βάση αυτή, ως εργαζόμενοι και μέλη του Σωματείου Μισθωτών Τεχνικών Μακεδονίας, καλούμε τους συναδέλφους μας να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να παλέψουμε για ολοκληρωμένη διαχείριση και προστασία των δασικών οικοσυστημάτων με σύγχρονο αντιπυρικό σχεδιασμό. Διαχείριση των υδάτων που θα περιλαμβάνει τη διευθέτηση των χυμάρων σε κάθε υδρολογική λεκάνη και όχι σημειακές παρεμβάσεις στα όρια των πόλεων ή χωριών και την αύξηση των υδατικών αποθεμάτων επίγεια και υπόγεια. Αντισεισμική θωράκιση και προστασία των δημόσιων και κοινόχρηστων κτηρίων και χώρων των κατοικιών. Χωροταξικό σχεδιασμό που θα λαμβάνει υπόψη τα κριτήρια της ασφάλειας, της προστασίας του περιβάλλοντος, της υγείας του λαού. Υποδομές, εγκαταστάσεις εξοπλισμού που θα λειτουργούν και θα συντηρούνται με βάση τις προδιαγραφές ασφαλείας. Χρηματοδότηση για την υλοποίηση του σχεδιασμού των έργων. Επαρκές ειδικευμένο και εκπαιδευμένο προσωπικό στις βιομηχανικές μονάδες, στα νοσοκομεία και σε κάθε άλλο χώρο που μπορεί να πληγεί. Το εργατικό λαϊκό κίνημα μπορεί και πρέπει να παλέψει για άμεσα ζητήματα όπως εκπόνηση ολοκληρωμένου επιστημονικού σχεδιασμού συνδυαστικής αποτίμησης για το σύνολο των κινδύνων, φυσικών και τεχνολογικών, με ευθύνη και χρηματοδότηση του κράτους. Λήψη αναγκαίων αμέσων μέτρων πρόληψης, εκδήλωσης καταστροφών και ελαχιστοποίησης των επιπτώσεών τους. Εκπόνηση ολοκληρωμένου σχεδιασμού αντιμετώπισης τεχνολογικών και φυσικών καταστροφών. Εκπαίδευση και ενημέρωση του πληθυσμού.
κρατική χρηματοδότηση για ανάπτυξη της έρευνας σε αυτή την κατεύθυνση. Η οργάνωση της πολιτικής προστασίας, της αντιμετώπισης φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών σε επίπεδο δομής, υποδομών, εξοπλισμού, σχεδιασμού και αντιμετώπισης να είναι αποκλειστικά μέρημνα και ευθύνη του κράτους, με καθορισμένους ρόλους για όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες και κρατικά όργανα. Να ενισχυθούν ουσιαστικά οι κρατικοί μηχανισμοί αδειοδότησης, ελέγχου και εποπτείας των εγκαταστάσεων και να ανατραπεί το ισχύον πλαίσιο περιβαλλοντικής αδειοδότησης που διευκολύνει την τοποθέτηση και τη χωροθέτηση των εγκαταστάσεων στην κατεύθυνση ολοκληρωμένης επιστημονικής εκτίμησης του συνόλου των επιπτώσεων από μια εγκατάσταση σε κανονική λειτουργία σε ατύχημα και κατά την απόσυρσή της. Να χρηματοδοτηθούν από τον κρατικό προϋπολογισμό και να ενισχυθούν μαζικά με μόνιμο προσωπικό και με όλο τον απαιτούμενο εξοπλισμό όλες οι κρατικές δομές πρόληψης, διαχείρισης και πολιτικής προστασίας. Να χρηματοδοτηθεί το σύνολο των αναγκαίων τεχνικών μέσων για την αντιμετώπιση των φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών. Να προχωρήσουν άμεσα η τακτική ενημέρωση και η εκπαίδευση του λαού για το σύνολο των φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών, η διαμόρφωση κατάλληλα εκπαιδευμένου προσωπικού έκτακτης ανάγκης, η εγκατάσταση και λειτουργία πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης κινδύνων σε κάθε περιοχή με ευθύνη του κράτους. Να διασφαλιστεί η άμεση και ουσιαστική στήριξη και αποκατάσταση των πληγέντων από καταστροφές. Να υπάρξει προσανατολισμός των ελεκτικών μηχανισμών του κράτους, τον έλεγχο της εργοδοτικής ευθύνης για την ουσιαστική και συνδυασμένη εφαρμογή των κανονισμών για την εργασιακή και δημόσια ασφάλεια. Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα προς την κατεύθυνση κάλυψης των συνδυασμένων λαϊκών αναγκών για ασφαλή, ποιοτική, φτηνή κατοικία που θα καλύπτει το σύνολο των σύγχρονων προδιαγραφών.